Καλησπέρα σας παιδιά, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ και σήμερα θα κάνουμε unboxing ένα ρουτεράκι από την TP-Link την εταιρεία, το TDW8960Ni. Είναι ένα μοντέλο το οποίο κυμαίνεται γύρω στα 34 ευρώ, είναι αρκετά καλό, έχω διαβάσει πάρα πολύ καλές κριτικές για το συγκεκριμένο, 300 Mbps Wireless NADSL 2 Plus Modem Router. Το συγκεκριμένο παιδιά έχει δύο κεραίες και από ό,τι έχω δει τουλάχιστον με κριτικές είναι ένα από τα πολύ καλά φθηνά ρουτεράκια. Εδώ και καιρό το ίντερνετ μου κάνει αρκετά κολπάκια, αρκετά νούμερα και θα ήθελα να το αλλάξω, οπότε πήρα αυτό εδώ. Είχα παραγγείλει ένα Cisco πριν αλλά την ακύρωσα την παραγγελία γιατί είδα ότι τελικά δεν είναι και τόσο αξιόπιστο εκείνο. Αυτό μου φάνηκε πιο φθηνό, είδα τις κριτικές όλα τέλεια και άψογα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, μας έπεσε, γύρω γύρω βλέπουμε κάποια πραγματάκια για το router. Είναι πολύ εύκολο λέει να το εγκαταστήσεις με το CD, Run Easy Setup Assistant, Enjoy. Λοιπόν, από πίσω βλέπουμε πως είναι η δομή του router μας, έχει 4 Ethernet. Τι άλλο έχουμε, το τηλεφωνικό jack, τα πλήκτρα on-off, reset και πάει λέγοντας, το wifi μας, δύο κεραίες όπως είπα, οπότε λογικά πρέπει να έχουμε καλύτερη λήψη σήματος, αν και δεν είναι απόλυτο, και είναι το τρίτο σε κατηγορία από αυτά που βγάζει η εταιρεία, τουλάχιστον μέχρι τότε που είχε βγει αυτό σε αξιοπιστία. Καλό είναι, συμπαθητικό, φθηνό και τα κάνει όλα και συμφέρει, έχει σπιτράκι μέσα. Πάμε να δούμε τι γίνεται, να το ανοίξουμε. Λοιπόν, να δούμε τι έχει μέσα. Είναι μια πολύ καλή φθηνή και αξιόπιστη λύση για όσους θέλουν να αλλάξουν αυτό που έχει μέσα, το δικό τους, το μαμίσιο που έχει πάει με τη σύνδεσή τους. Λοιπόν, θα είμαι λίγο σύντομο σήμερα γιατί δεν έχει νόημα να το ζαλίζουμε πάρα πολύ το θέμα. Λοιπόν, έχουμε μέσα ένα συντάκι, γυαλίζει αρκετά, ελπίζω να φαίνεται. Έχουμε μέσα ένα quick installation guide, για αυτό είναι. Λοιπόν, το οποίο δείχνει με εικόνες πως να το εγκαταστήσουμε εύκολα και απλά με βήματα. Λοιπόν, πάρα πολύ καλό και πρακτικό. Επίσης έχουμε την εγγύηση, ποτέ δεν φάνηκε χρήσιμο κάτι τέτοιο, ένα παραπάνω έγγραφο για εγγύηση και ένα πιο καλύτερο και αναλυτικό οδηγό, quick installation guide και μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, έχουμε εδώ μια μπρίζα, το οποίο είναι τηλεφωνική περίοδη, το έχω ξαναδεί αυτό, προφανώς έρχεται από εξωτερικό το συγκεκριμένο μοντέλο. Λοιπόν, και εδώ λέει phone, προφανώς, θα φανεί εδώ πέρα, θα μπαίνει στην μπρίζα και θα συνδέεται, τέλος πάντων δεν το έχω ξανά το μοντέλο αυτό. Έχουμε τον φορτιστή, πολύ απλός, κλασικός, είναι πιο μικρός πλάκα πλάκα από τα κλασικά που δίνει η Thomson ή η ZT. Λοιπόν, και αυτό εδώ είναι το modem μας, μάλλον πριν να σας δείξω το modem 2 δευτερόλεπτα. Έχουμε ακόμα ένα καλώδιο Ethernet, μικρό είναι, του μέτρου περίπου, ένα σπλιτεράκι ADSL. Έχουμε το καλώδιο που μπαίνει στο σπίτερ και στην τηλεφωνική γραμμή και ένα τηλεφωνικό καλώδιο. Προφανώς αυτά τα δύο και είναι ίδια καλώδια, δείτε τα. Θα δούμε, να ανοίξουμε και ένα από περιέργεια να δούμε τι μήκος έχει το συγκεκριμένο καλώδιο. Λοιπόν, προφανώς είναι η κλασική υποδοχή για τηλέφωνο, είναι γύρω στο μέτρο και αυτή όπως μπορούμε να δούμε, πολύ απλό. Λοιπόν, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο και πάμε να περάσουμε στο συγκεκριμένο modem. Το συγκεκριμένο modem
από ό,τι βλέπω μπορεί να σφίξουν οι κεραίες, αυτή τη στιγμή είναι χαλαρές, αλλά σφίγγουν αρκετά εύκολα για να σταθεροποιηθούν. Προφανώς εγώ θα το βάλω σε σύνδεση στον τοίχο μου. Δύο κεραιούλες, θα βγάλω και το αυτοκόλλητο από πάνω. Αρκετά δηλαδή, ωραίο χρώμα, ωραίος σχεδιασμός, πολύ ωραίος από την TP-Link. Βλέπουμε τις ενδείξεις μπροστά. Από κάτω είναι οι τρύπες εξαρισμού προφανώς. Είναι τα διάφρακα δική, δεν τους δείχνω για προφανείς λόγους, αν και δεν νομίζω να μπορείτε να συνδεθείτε από εκεί που είστε σε εμένα. Έχουμε τζάκ υποδοχής ρεύματος, on-off, έχουμε reset και Wi-Fi. Προφανώς το ένα είναι το κουμπί του Wi-Fi, μπορώ να κλείσω το Wi-Fi και με το άλλο να κάνω reset, την τρυπούλα αυτή να κάνω reset. Και εδώ έχουμε το WPS. Το WPS, να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω ψάξει, δεν είμαι σίγουρος τι κάνει. Λοιπόν, έχουμε την υποδοχή του τηλεφώνου και 2-4 Ethernet θύρες. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν το modem μας. Modem router 34 ευρώ, είναι πολύ αξιόπιστη λύση, πολύ σταθερό και αξιόλογο. Ελπίζω να το απολαύσετε αν κάποιος από σας το πάρει. Θα σας πω εντυπώσεις στο πόσο έχει ανεβάσει την ταχύτητά μου στο σπίτι με το που το τοποθετήσω. Ήμουν ο Κώστας, check τεκνά, να έχετε ένα καλό και χαρούμενο απόγευμα. Γεια σας.